καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι μου. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω ένα μακιγιάζ χριστουγεννιάτικο. Δεν είναι το επάγγελμά μου και το γνωρίζετε όσοι με ακολουθάτε τόσο καιρό. Απλά εγώ θα σας δείξω πώς θα βαφτώ τα Χριστούγεννα. Μπορεί να μην πάμε κάπου, να μην βγούμε έξω, αλλά για να φτιάξει η διάθεσή μας πρέπει να βαφτούμε λιγάκι και ας είμαστε μέσα στο σπίτι, να βάλουμε τα ωραία μας τα ρούχα τα χριστουγεννιάτικα και να κάτσουμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα να φάμε, να το γιορτάσουμε, μιας και έχουμε Χριστούγεννα. Δεν ξέρω τι θα κάνω, θα δω τις παλέτες μου και θα δω αναλόγως. Το μόνο μου πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρω εάν το βλέπετε εδώ που έχω μία κοκκινίλα. Στα περισσότερα μου βίντεο φαίνεται ότι εδώ έχω μία κοκκινίλα. Δεν ξέρω τι είναι, το έχω πάνω από 2 μήνες. Με έχει ανησυχήσει λίγο, είναι σαν κάψιμο και είναι κόκκινο. Αν το πολυπειράζω, είδατε τώρα που το ακούμπησα, φουντώνει. Και αν βαφτώ, φαίνεται, δεν μπορώ να το κρύψω, σαν να έχει ξεφλουδίσει είναι, αλλά δεν ξέρω, το έχω πάρα πολύ καιρό. Πάνω από 2 μήνες το έχω, πρέπει να κλείσω ένα ραντεβού σε ένα δερματολόγο να δω τι είναι, γιατί με έχει ανησυχήσει λίγο η αλήθεια είναι, δεν το έχω ξαναβγάλει ποτέ. Θα φανεί στο μακιγιάζ, δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να το καλύψω. Μπορεί άμα ήταν μια επαγγελματίας να μπορούσε να το καλύψει, εγώ δυστυχώς δεν ξέρω να το καλύψω. Όσες φορές βάφομαι φουντώνει περισσότερο και αυτό φαίνεται. Μπορεί να είναι λάθος που βάφομαι, πρέπει να πρώτα να πάω σε ένα δερματολόγο γιατί μπορεί να το κάνω χειρότερα αυτό εδώ που έχω βγάλει. Τέλος πάντων, απλά ήθελα να σου το πω γιατί θα φαίνεται μετά στο μακιγιάζ και δεν ξέρω τι θα κάνω, δεν ξέρω με τι χρώματα θα παίξω. Θα σας δείξω όλα τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσω. Όσα βρω θα σας τα βάλω κάτω στο link. Όπως βλέπετε έχω λουστεί, θα φτιάξω και το μαλλί. Θα φτιάξουμε μαλλιά δηλαδή σε αυτό το βιντεάκι και το μακιγιάζ. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε μια ενυδατική από Απιβίτα, την Angua Bilicious. Την χρησιμοποιώ σχεδόν κάθε μέρα και είναι από τις καλύτερες ενυδατικές που έχω βάλει στο πρόσωπό μου. Μόλις στεγνώσει θα συνεχίσω με το make-up από Fenty Beauty και θα το απλώσω με το Beauty Blender από NYX. Το make-up φαίνεται στην αρχή σκούρο, αλλά όσο το απορροφάει, το δέρμα έρχεται στον κατάλληλο τόνο του δέρματος. Θα συνεχίσω με κονσίλερ από MAC και θα το απλώσω με ένα πινέλο από Morphe και στη συνέχεια θα το σβήσω με το Beauty Blender. Στη συνέχεια θα πλώσω κάτω από τα μάτια πούδρα από Kat Von D για σταθεροποίηση του κονσίλερ που χαρίζει Λία για ψεγάδια στη όψη με το πινέλο Light Face Contour Brush από Φυσική Τρίχα. Θα χρησιμοποιήσω την αγαπημένη μου παλέτα από Jaclyn Hill με πινέλο από Sigma. Δυστυχώς ονομασίες για την κάθε σκιά δεν γνωρίζω, δεν γράφει κάπου, γι' αυτό θα σας δείχνω τα χρώματα. Θα πάρω άλλο πινελάκι και αυτό από Sigma και θα πάρω μια πιο σκούρα σκιά να τονίσω την άκρη του ματιού. Θα πάρω ένα πινελάκι από Morphe και θα διαλέξω την αγαπημένη μου σκιά για Χριστούγεννα μέσα στο glitter.
Θα πάρω ένα πινελάκι από ζωήβα και θα βάλω μια πιο λαμπερή σκιά. Πινέλο από μόρφη και θα διαλέξω ένα κεραμιδί χρώμα για να τονίσω το μάτι από κάτω. Θα σηκώσω τις βλεφαρίδες μου με ένα ψαλιδάκι και θα βάλω μάσκαρα από Lancôme Grandiose Extreme. Στις από κάτω βλεφαρίδες δεν βάζω ποτέ διότι είναι πολύ μεγάλες και ακουμπάνε στο δέρμα μου. Θα συνεχίσω με τα φρύδια. Όπως θα βλέπετε, έχω πολύ έντονα φρύδια, οπότε δεν τα βάφω. Το μόνο που κάνω είναι να βάζω από Benefit Cosmetics το Brow Setter. Είναι ένα αόρατο gel για σχηματισμό και κράτημα. Σταθεροποιεί τις τρίχες για 24 ώρες. Θα πάρω ένα μεγάλο πινέλο από Real Techniques και θα βγάλω όλη την πούδρα που έχει μείνει στο πρόσωπό μου. Θα βάλω λίγο λιποζάν για ενυδάτωση μέχρι να βάλω κραγιόν. Και θα συνεχίσω με την αγαπημένη μου παλέτα για contouring από Kat Von D, με το πινέλο και αυτό από Kat Von D. Θα χρησιμοποιήσω ρούζ από MAC, την αγαπημένη μου απόχρωση, μέλπα. Highlighter θα βάλω από Moi Luxe το Strobe and Glow Highlight Pearl Gold με πινέλο από Real Techniques. Για περίγραμμα στα χείλια θα πάρω από Elixir το νούμερο 041. Και Lip Stain από Sephora το νούμερο 17, από τα πιο ωραία κόκκινα που έχω βάλει. Και τελευταίο βήμα, setting spray από MAC, από τα αγαπημένα μου. Θέλω να σας πω πριν περάσουμε στα μαλλιά, θα φτιάξω τα μαλλιά μου, θα κάνω ένα πολύ ωραίο μαλλί, θα το δείτε σε λίγο. Θέλω να σας ξαναξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι επαγγελματίας, έχω μάθει να πάφουμε από τη γιώτα, η αλήθεια είναι αυτή. Ό,τι έχω μάθει τέλος πάντων. Μπορεί να μην ακολουθώ τα σωστά βήματα, να μην τα κάνω όλα σωστά. Μου αρέσει όλο το αποτέλεσμα όπως βγαίνει. Είναι φυσιολογικό, δεν είμαι ας πούμε σαν τον Glow, να το πω έτσι. Εμένα, το επάγγελμά μου είναι να φτιάχνω γλυκά.
Μου αρέσει και το μακιγιάζ, όχι σαν επάγγελμα. Μου αρέσει να βάφομαι εγώ. Να σας πω ότι δεν ξέρω να βάζω eyeliner. Μου το είπε μια κοπέλα ότι βάλε eyeliner, θα σου πηγαίνει τέλεια στο πρόσωπό σου. Δεν ξέρω να βάζω, οπότε το αποφεύγω και έχω ένα πολύ καλό eyeliner να σας το δείξω. Ήταν δώρο μαζί με κάτι άλλα πράγματα που πήρα από Kat Von D. Είναι αυτό εδώ. Παιδιά, είναι πάρα πολύ καλό eyeliner. Το είχα βάλει στο χέρι μου. Δείτε. Δείτε εδώ. Είναι πάρα πολύ καλό, απλά εγώ δεν γνωρίζω να βάλω. Και το αποφεύγω γιατί μπορεί να τα κάνω χάλια, οπότε το αποφεύγω. Απλά ήθελα να σας πω ότι αυτό ότι δεν είναι το επάγγελμά μου, απλά εγώ σας δείχνω πώς θα βαφτώ στις γιορτές. Αυτό, να πάρετε μία ιδέα αν θέλετε το κάνετε κι εσείς αυτό το μακιγιάζ. Τώρα θα φτιάξουμε μαλάκι, οπότε αναφέρω την ισιωτική. Να σας δείξω πώς θα κάνω τα μαλλιά μου και να σας μιλήσω και για την ισιωτική μου. Πώς στέγνωσα τα μαλλιά μου, τα έχω στεγνώσει, δεν χρειαζόταν να το τραβήξω και αυτό το βίντεο. Τα στέγνωσα τελείως και τα στέγνωσα και ανάποδα για να έχει όγκο στη ρίζα. Όσες έχετε λίγα μαλλιά, δεν έχετε καθόλου όγκο, είναι καλό να τα στεγνώνετε ανάποδα για να παίρνει όγκο η ρίζα, να το ξέρετε αυτό. Εγώ ήθελα να πάρει όγκο γιατί τα θέλω λίγο έτσι, θα δείτε στο τέλος. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα μαλλιά. Θα τα χωρίσω, μισό το να τα χωρίσω στη μέση γιατί τα έχω κάνει λίγο από μισό να τα πιάσω και θα σας μιλήσω μετά. Τα μαλλιά μου έχω παιδιά να τα βάψω από... εντάξει είμαι τώρα λίγο χάλια αλλά δεν πειράζει. Τα μαλλιά μου έχω να τα βάψω από πέρυσι το Δεκέμβρη. Πηγαίνω στο Ρέθινο σε ένα κομμωτήριο. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Πάω μόνο εκεί αν θέλω να τα βάψω. Αν θέλω να το κουρέψω, πάω εδώ στο πέραμα εκεί που δούλευα. Πριν ξεκινήσω, γιατί θα το ξεχάσω, θα σας δείξω την ισιωτική μου. Είναι αυτή εδώ η ισιωτική. Και όπως θα βλέπετε, εδώ μέσα μπαίνει νερό. Εγώ δεν έχω βάλει, θα το βγάλω να σας το δείξω. Είναι αυτό εδώ. Έχει από εδώ κάτω τις τρυπούλες και εδώ μέσα μπορείς να βάλεις ή νερό ή κάποια θεραπεία μαλλιών. Επειδή με ρωτούσατε πάρα πολλές για την ισιωτική, παιδιά είναι τέλεια, δεν την αλλάζω. Αν μου χαλάσει θα πάρω την ίδια. Επειδή είναι πάρα πολύ καλή και με ρωτάτε από πού την πήρα και πες μαζί την πρέσβη σου και όλα αυτά, θα σας την κάνω δώρο στο Instagram. Θα έρθει άλλο ένα giveaway στο Instagram όμως. Οπότε, κορίτσια μου, όσες δεν έχετε Instagram, κάντε ένα Instagram και ας μην βάλετε κάποια φωτογραφία. Να παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς, γιατί θα σας κάνω συνέχεια διαγωνισμούς. Το έχω πάρει απόφαση ότι θέλω να σας κάνω συνέχεια διαγωνισμούς, δηλαδή το τελειώνω ένας να σας βάζω κατευθείαν κάποιον άλλον διαγωνισμό. Γιατί έχω δει ότι σας αρέσουν πάρα πολύ τα δώρα και λογικό και εμένα μου αρέσουνε. Οπότε θα σας κάνω συνέχεια δώρα. Και εδώ στο κανάλι μου εννοείται ότι θα σας κάνω, αλλά αυτό την ισιωτική θα σας την κάνω στο Instagram. Την έχω παραγγείλει, περιμένω να μου έρθει, δεν ξέρω πότε θα μου έρθει, εύχομαι να μου έρθει γρήγορα και θα ανεβάσω τον διαγωνισμό στο Instagram. Είναι μια πάρα πολύ καλή πρέσα, παιδιά, και θα δείτε και τι άλλο θα σας κάνω δωράκι στο Instagram. Λοιπόν, πάρα το γεμίσω νερό και επιστρέφω. Αυτή η πρέσα, εντάξει, δεν μιλάω για το ίσχυμα που κάνει, είναι δηλαδή τι να πω, και κάνει και μπούκλες. Εγώ θα τα κάνω μπούκλες τώρα, δεν θα τα ισιώσω. Λοιπόν, από εδώ μέσα, μπορώ να το δείξω τώρα. Λοιπόν, από εδώ από μέσα βάζεις την θερμοκρασία που θέλεις. Δηλαδή πατάς το συν, μισό από εδώ να δείτε. Δεν ξέρω τώρα, δεν φαίνεται, δυστυχώς δεν μπορώ να το δείξω. Πάει μέχρι 235 βαθμούς. Παιδιά είναι πάρα πολύ καλή, εγώ δεν την αλλάζω. Και θα σας την έχω giveaway στο Instagram. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα μαλλιά. Τις γιορτές, τα Χριστούγεννα τέλος πάντων. Θέλω τα μαλλιά μου να τα κάνω σγουρά. Όχι ίσια, δεν μου αρέσουν τα ίσια στις γιορτές. Θέλω να είναι σγουρά και να είναι έτσι πλούσια. Οπότε θα δείτε στο τέλος πώς θα τα κάνω. Πιάνουμε από εδώ. Ισιώνω τη ρίζα καλά. Την πατάω καλά τη ρίζα να ισιώσει. Την περνάω 2 φορές. Αν θέλετε να κάνετε μπούκλες στα μαλλιά σας, να μην βάλετε μαλακτική, μόνο σαμπουάν. Περάστε ένα χέρι, είστε το 2, δεν ξέρω όσα χέρια θέλετε. Εγώ το πέρασα μία φορά. Και μαλακτική μην βάλετε γιατί γλιστράει, δείτε. Και βγήκε η μπουκλίτσα. Δεν βάζω ούτε λακ ούτε τίποτα τώρα. Ναι, οπότε όπως σας έλεγα, καλό είναι να μην βάζετε μαλακτική γιατί γλιστράει η μπουκλα και δεν γίνεται σωστά. Θα πέσει δηλαδή. Οπότε χωρίς μαλακτική. Φοβάμαι καλό τώρα γιατί πραγματικά δεν βλέπω. Μισό έχω εδώ και τον καθρέφτη. Μην βάλετε μαλακτική καθόλου. Στο τέλος, όταν τελειώσετε το λούσιμο, βάλτε παγωμένο νερό να κλείσουν οι πόροι. Λίγο παγωμένο νερό να δείτε ότι κρατάνε τα μαλλιά περισσότερο.
Συγγνώμη τώρα που δεν σας κοιτάω, αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Έτοιμη και η άλλη μπούκλα. Η ρίζα, όπως σας είπα, καλό πάτημα. Δεν την κάνω από την αρχή της ρίζας την μπούκλα, δεν την θέλω τόσο ψηλά. Πιο χαμηλά, δηλαδή κάπου εδώ. Και γυρίζω. Δείτε τον ατμό, πώς βγαίνει, όσο το πατάς, δείτε. Δεν φαίνεται, δεν ξέρω αν φαίνεται, όταν το πατάς βγαίνει ο ατμός. Πρέπει να φαίνεται τώρα. Το καλό είναι ότι μπορείτε να βάλετε όποια θεραπεία θέλετε μέσα σε αυτό το δοχείο. Εγώ δεν έχω βάλει κάποια θεραπεία. Πάρα πολύ ωραία. Θα ξεκινήσω από πάρα πολύ χαμηλά. Θέλω να είναι πολύ κρεπαρισμένα. Λοιπόν, εσείς να βάλετε και λακ όταν τα κρεπάρετε. Εγώ δυστυχώς δεν έχω λακ. Δεν θα βάλω, δεν πειράζει. Αλλά εσείς όταν θα τα φτιάξετε για τα Χριστούγεννα ή όποτε πάτε κάπου τέλος πάντων και θα τα φτιάξετε, καλό είναι να βάλετε λακ για να κρατήσουν. Θα βάζετε εδώ στη ρίζα που έχετε κρεπάρει. Και κορίτσια μου, είμαι έτοιμη για τις γιορτές. Αυτό ήταν το βιντεάκι μου. Πλάκα κάνω. Ήταν λίγο τρέλα. Λοιπόν, πλάκα κάνω. Τώρα θα αρχίσω να τα κατεβάζω. Έτσι εδώ ίσια που τα έχω κρεπάρει. Αυτό έχει λίγο τα κάτσε πιστεύω. Ναι, τώρα έκατσε κάπως. Μου αρέσει που το έχω πιάσει από τη μία πλευρά. Δεν μου αρέσει και από τις δύο πλευρές να είναι στα μάτια μου. Όταν κάνω συνέχεια τα μαλλιά μου έτσι, όταν είναι να πάω κάπου ή σε κανένα γάμο ή έχουμε κάποια γιορτή πιο καλά, όχι να βγω έτσι να κυκλοφοράω, να πάω στο σούπερ μάρκετ ας πούμε. Είδατε ότι το ισιωτικό είναι πάρα πολύ καλό. Τα περνούσα μία φορά και έκανε την μπούκλα. Καλά, αν την περάσετε 2-3 φορές. Δεν θα βγει μπούκλα, να το ξέρετε, δηλαδή θέλει μία άντε δύο φορές. Αν το πολυτυρανάτε το μαλλί δεν θα βγαίνει μπούκλα, θα βγει ίσιο. Έβαλα λίγο ζελέ για να κάτσω αυτά εδώ πέρα. Και αν σας αρέσουν και τα αξεσουάρ μαλλιών, μπορείτε να βάλετε εδώ κάποιο κοκαλάκι να φαίνεται. Εμένα δεν μου αρέσουν όπως σας έχω πει, οπότε δεν θα βάλω τίποτα. Θα βάλω εννοείται σκουλαρίκια, μισό να βάλω να δείτε πώς θα φαίνεται. Θα βάλω την πέρλα, μου αρέσουν οι πέρλες πάρα πολύ. Είτε είναι σε δαχτυλίδι, σε βραχιόλι, σε κολιέ. Λοιπόν, η πέρλα εντάξει είναι πιο αρχοντικό ρε παιδί μου, δείτε εδώ. Δεν είναι πιο αρχοντικό, μου αρέσει πάρα πολύ η πέρλα. Λοιπόν, όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, δεν είμαι επαγγελματίας. Εγώ σας έδειξα πώς θα βαφτώ στις γιορτές. Μάλλον τα Χριστούγεννα θα βαφτώ έτσι. Μπορείτε να πάρετε ιδέες και από μένα, αλλά μπορείτε να πάρετε και πιο πολλές ιδέες, εννοείται, από πολύ μεγάλα κανάλια και από κοπέλες που γνωρίζουν καλά αυτή τη δουλειά, είναι η δουλειά τους δηλαδή. Εγώ ξέρω να κάνω γλυκά, αλλά πιστεύω ότι μια γυναίκα είναι καλό να ξέρει και να βάφεται σωστά, να βγαίνει δηλαδή ένα ωραίο αποτέλεσμα, δεν χρειάζεται να είναι η δουλειά σου για να βαφτείς ωραία. Και μπορείτε να πάρετε, να δείτε πολλά βίντεο στο YouTube για να μάθετε να βάφεστε σωστά
Και εγώ, όπως σας είπα στην αρχή του βίντεο, έχω μάθει από τη Γιώτα να κάνω τα βασικά, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Και μπορείτε να δείτε πάρα πολλά βίντεο για να μάθετε να βάφεστε και να πάρετε και κάποια καλλυντικά τα βασικά, κάποια βασικά πινέλα. Τέλος πάντων, μπορείτε να δείτε πολλά βίντεο, δεν θα σας πω εγώ, γιατί όπως είπα, δεν είναι δουλειά μου και μπορεί να πω και κάτι λάθος αν συνεχίσω. Και αυτά. Αυτά ήθελα να σας πω. Πιστεύω να σας άρεσαν και τα μαλλιά μου και το μακιγιάζ. Τελείωσα με το μακιγιάζ και το χτένισμα. Θα σας δείξω τώρα τι θα βάλω τα Χριστούγεννα που θα πάμε στην πεθέρα μου. Είναι δύο ίδιο στυλ φορέματος, ίδια γραμμή, απλά είναι διαφορετικά χρώματα. Πείτε μου από κάτω ποιο από τα δύο να βάλω. Εμένα μου αρέσουν και τα δύο πάρα πολύ. Εντάξει, πιο πολύ μου αρέσει το καφέ. Γενικά, ό,τι ρούχα έχουν καφέ, ταμπά, τρελαίνομαι, μου αρέσουν πάρα πολύ. Το πρώτο είναι αυτό και δένει εδώ στο λαιμό. Μισό να σας δείξω και τα δύο πρώτα. Είναι αυτές εδώ οι διαφορές, δείτε. Το ένα έχει πράσινο και το άλλο είναι καφέ με κεραμιδί και πιάνει στον λαιμό με έναν, με μια κορδέλα, φιόγκο τέλος πάντων, βελούδινη, και πιάνει στο λαιμό. Πείτε μου ποιο από τα δύο να βάλω. Εγώ μάλλον θα καταλήξω σε αυτό το χρώμα αντί για αυτό. Γράψτε μου από κάτω κι εσείς να μου πείτε. Είναι μακρύ, σας το έχω ξαναδείξει. Φτάνει μέχρι το γόνατο και μάλλον θα βάλω ή μπότα ή όχι. Και μάλλον θα βάλω ένα γοβάκι χαμηλό, αυτό που σας είχα δείξει με το μόβ το πουκάμισο που ήταν από μπροστά, που είναι από μπροστά στο ρυγγυλό. Μάλλον θα βάλω αυτό. Και έκανα παλτό ή μαύρο ή λευκό. Αυτά θα βάλω για τα Χριστούγεννα, για την πρωτοχρονιά δεν ξέρω, θα σας δείξω σε ιστορία. Να σας πω την αλήθεια, σκεφτόμουν και είχα σημειώσει και όλα στα βίντεο του Δεκεμβρίου να σας κάνω ένα βίντεο με outfit, τι μπορείτε να βάλετε τα Χριστούγεννα για την πρωτοχρονιά. Αλλά επειδή είναι έτσι λίγο η κατάσταση και δεν θα πάμε κάπου, δηλαδή μόνο να πάμε σε κάποιο σπίτι, δεν μπορούμε να βγούμε έξω γιατί είναι όλα κλειστά, μόνο να πάμε σε κάποιο σπίτι, προτίμησα να μην το κάνω αυτό το βίντεο, γιατί κάποιοι μπορεί να μην μπορούν να πάνε πουθενά και να κάνουν στο σπίτι και δεν θέλω να τους ρίξω ψυχολογικά και δεν θέλω να το γυρίσω αυτό το βίντεο, δεν νιώθω λίγο άβολα. Μου βγαίνει αυτό, νιώθω λίγο άβολα, δεν ξέρω, δεν είμαι και πολύ εντάξει να κάνω αυτό το βίντεο. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω, δεν νιώθω ωραία. Νιώθω άβολα. Το ξεκίνησα αυτό το βίντεο να το κάνω, αλλά δεν μου έβγαινε, δεν είχα όρεξη, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει λόγος να το κάνω. Φορέστε ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ σας έδειξα τι θα βάλω για να πάω στην πεθερά μου. Πρωτοχρονιά και παραμονή δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Λογικά ή σπίτι μου ή στη μητέρα μου, μαζί με τα πεθερικά μου. Θα πάμε πακέτο σε όλες τις γιορτές, όλοι μαζί. Αυτά. Γράψτε μου από κάτω πώς σας φαίνεται το σύνολο. Γράψτε μου από κάτω πώς σας φαίνεται το μακιγιάζ και τα μαλλιά μου. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και τα μαλλιά μου και το μακιγιάζ. Οτιδήποτε ερώτηση έχετε, να μου σχολιάσετε κάτω το βίντεο ή να μου στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι που θα είναι κορμός. Θα σας φτιάξω έναν κορμό που μου το ζητάτε πάρα πολύ για τις γιορτές. Να δείτε πώς το φτιάχνω εγώ. Αυτά, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Φιλιά πολλά, γεια σας!